Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο το οποίο δεν έχει αφήσει τις δυσκολίες και τις αμαρτίες του παρελθόντος να το αφήσουν σε μια στασιμότητα. Με ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες και ανοίγει νέους δρόμους για την εκπαίδευση των νέων μας και του εργατικού δυναμικού. Το άνοιγμά του στα προγράμματα σπουδών που αφορούν τις νέες τεχνολογίες είναι ένα άνοιγμα το οποίο πρέπει να καταστεί κομμάτι ενός εθνικού στόχου για να μπορέσει η Ελλάδα να ξεκολλήσει από τον πάτο της κατάταξης στους σχετικούς δείκτες ανάπτυξης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Και κύριε Πρόεδρε, προσβλέπουμε στην αλληλοκατανόηση για τη στενή συνεργασία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, για να μην πω εντυπωσιασμένοι, από τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο δυναμικό μέσα σε συνθήκες δυσκολίας έχει προσανατολιστεί σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι πρέπει από κοινού μέσα στους επόμενους μήνες να δούμε πώς μπορούμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ούτως ώστε αυτός ο αναξιοποίητος πόρος. Ποιος είναι ο αναξιοποίητος πόρος? Η διάθεση των νέων μας να σπουδάσουν και η δυνατότητα η δική σας να προσφέρετε σπουδές μέσω των νέων τεχνολογιών να έρθουν και να παντρευτούν, να βρεθούν σε μία όσμωση, ούτως ώστε να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και για την εθνική μας οικονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπε όλα ο Υπουργός. Εμείς τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως που ήρθε εδώ. Τον ενημερώσαμε. Νομίζω ότι είμαστε σε πλήρη συνεννόηση και νομίζω ότι επίκειται μεγάλη συνεργασία με το Υπουργείο σε μια κατεύθυνση που είναι κοινό όραμα και το δύο μας. Θα μας εξετάσετε σε λίγο καιρό για τα αποτελέσματα.